Μόλις τελείωσε μια επιτροπή του ΕΑΠ, του γνωστού και υποπτώσιμου, που αφορά τον μεταβολικό πόρο της ΔΕΗ, που δίνει για έργα στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης και στη Νότια Γορτινία, στο κομμάτι εκείνο δηλαδή που αντιστοιχεί στα όρια του λιγνητόσημου. Βεβαίως δεν εντάχθηκε κάποιο μεγάλο έργο, εντάχθηκαν μικρά έργα, καλά όμως έργα, σημαντικά έργα, τα οποία όλα μαζί δημιουργούν ένα θετικό πρόσημο για την περιοχή της Μεγαλόπολης. Θα ήθελα πριν πούμε για τα έργα, να πούμε για το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε τη στιγμή αυτή στο οικονομικό κομμάτι. Η ΔΕΗ δίνει κανονικά ένα ποσοστό επί της εξόρυξης λιχνίτη κάθε χρόνο στην 50% στην περιφέρεια και 50% στο Δήμο Μεγαλόπολης. Περίπου κάθε χρόνο τα χρήματα τα οποία έρχονται στην, μέσω του ΕΑΠ, του λιχνητόσημου, είναι περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ. Δυστυχώς η ΔΕΗ έχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα, έχει φτάσει πλέον σε οριακό σημείο. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η ΔΕΗ χρωστάει χρήματα πλέον από το 2012. Τα τελευταία χρήματα που έχει δώσει η ΔΕΗ είναι για την παραγωγή του 2012. Δηλαδή, όποιος ως λιχνίτης παρήχθη το 2013, 2014, 2015 και 2016, δεν έχουμε πάρει καθόλου χρήματα. Όφιλε μέχρι στιγμής η ΔΕΗ να έχει δώσει τα χρήματα του 2013, 2014 και 2015. Αυτά είναι περίπου 11,5 εκατομμύρια, τα οποία τα χρωστάει η ΔΕΗ, από τα οποία δεν μπορεί να εντάξουμε κάποιο μεγάλο έργο, από τα οποία χάνουμε τόκους, και σε μια επιστολή την οποία είχαμε στείλει τον Ιούνιο στην προηγούμενη Επιτροπή του Λιγνητόσημου, δεν απάντησε καθόλου η ΔΕΗ. Σε συχνές τηλεφωνικές επικοινωνίες δικές μου, πάντα είναι αόριστη. Και σήμερα λοιπόν αποφασίσαμε στην Επιτροπή να γίνει μια απευθεία συνάντηση με τον πρόεδρο της ΔΕΗ, μήπως μπορέσουμε και πάρουμε κάποια χρήματα, γιατί τα μεγάλα έργα τα οποία θέλουμε να εντάξουμε για να αλλάξουν την όψη περιοχής, δεν μπορούμε να τα εντάξουμε πλέον, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Χαρτιά έχουμε ότι έχουμε τα χρήματα, χρήματα όμως δεν υπάρχουν. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθήσαμε σήμερα να κάνουμε κάποια μικρά έργα σημαντικά, αλλά όχι όμως πέρα από τις δυνατότητές μας, γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε να κάνουμε έργα αν δεν υπάρχουν χρήματα. Τα έργα τα οποία εντάξαμε σήμερα είναι από εκπτώσεις προηγούμενων έργων. Αυτό ήθελα να πω νωρίτερα και πες μου τσάκι. Θα μας πείτε έτσι ενδεικτικά κάποια από τα έργα που θα γίνουν. Κοιτάξτε, είναι περίπου η περιφέρεια έκανε, εμείς εντάξαμε 13 έργα προϋπολογισμού περίπου στο εκατομμύριο. Σκάρτο εκατομμύριο. Και ο Δήμος Μεγαλόπολης ενέταξε έργα 300.000. Και δύο έργα εντάξαμε για την περιοχή της, του, Δήμου, του πρώην Δήμου Τρικολώνων, που ανήκει και αυτό, αν και Γορτινία, ανήκει και αυτό στην περιοχή η οποία έχει να λαμβάνει από το ΕΑΠ. Θα ήθελα να πω τα δύο έργα που βάλαμε στην Γορτινία. Είναι ένας δρόμος που οδηγεί από την Στεμνίτσα προς τη Μάρα του Νερού. Μια όμορφη περιοχή, μας ζήτησε ο Δήμαρχος Γορτινίας και μάλιστα αυτά είναι από το ποσοστό που παίρνει ο Δήμος Γορτινίας. Γιατί ο Δήμος Γορτινίας παίρνει 4%. 50% παίρνει περιφέρεια, 46% Δήμος Μεγαλόπολης και 4% Δήμος Γορτινίας. Επίσης εντάξαμε και ένα άλλο έργο από το προϋπολογισμό της περιφέρειας, έργο 80.000 για ένα γήπεδο 4x4 στη Στεμνίτσα. Η Στεμνίτσα είναι ένας τουριστικός προορισμός, έχει κόσμο, ειδικά στους καλοκαιρινούς μήνες, και νομίζουμε ότι φτιάχνοντας και ένα τέτοιο γήπεδο, το οποίο μας ζήτησαν οι φορείς της Στεμνίτσας, θα βοηθήσουμε περαιτέρω την ανάπτυξη αυτού του ιστορικού χωριού. Από τη δική μας πλευρά, από την περιφέρεια, τα έργα τα οποία ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα είναι ένας περιφερειακός δρόμος στην Καρύτενα. Εκεί στην Καρύτενα, όπως είναι γνωστό, υλοποιούμε τώρα ένα πολύ όμορφο μονοπάτι. Ένα μονοπάτι το οποίο έχει και ανεμόσκαλες σε κάποια σημεία, έχει γέφυρες και μάλιστα αναδεικνύει τον Αλφιό και τον Λούσιο, είναι γύρω από την Καρύτενα αυτό το μονοπάτι. Και έχει πρόσβαση προς κάποια βραχόσπιτα τα οποία θα είναι πολύ εντυπωσιακά. Πιστεύουμε ότι θα αναπτυχθεί πιο πολύ η περιοχή της Καρύτενας, γι' αυτό λοιπόν κάνουμε έναν περιφερειακό δρόμο να αποσυμφορήσουμε λίγο το κέντρο της Καρύτενας, ειδικά από τα μεγάλα οχήματα τα οποία δύσκολα περνάνε. Και γίνεται ένας περιφερειακός δρόμος αριστερά από το κάστρο και βγαίνει και συναντάει πριν το γεφύριο του Ατσικών. Είναι ένα έργο 150.000 αυτό. Μετά είναι 100.000, εντάξαμε για το δρόμο προς την Ιερά Μονή Καλαμίου, μια ιστορική μονή, της οποίας προχωράμε τη μελέτη για την ανάπλασή της και συγχρόνως, επειδή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην πρόσβαση, εντάξαμε έργο 100.000 για τον δρόμο που οδηγεί προς τη Μονή Καλαμίου. Επίσης 100.000 για το δρόμο προς το Μυκηναϊκό Νεκροταφείο. Το Μυκηναϊκό Νεκροταφείο, για όσους δεν ξέρουν, είναι ένας αρχαιολογικός χώρος Μυκηναϊκής εποχής στην περιοχή του Παλαιοκάστρου,
Και επειδή τώρα υλοποιείται και ασφαλοστρώνει το δρόμο σαν πολυσπηλιά προς Καρίτανα, είναι ένας δρόμος που οδηγεί από τον δρόμο αυτό προς το Μυκηναϊκό. Και επειδή θέλουμε να δείξουμε το Μυκηναϊκό, δηλαδή πραγματικά είναι ένας αρχαιολογικός προορισμός, με 100.000 θα βελτιώσουμε την πρόσβαση προς το Μυκηναϊκό νεκροταφείο. Επίσης, αυτές τις μέρες δουλεύεται ο δρόμος Λύκειο-Νέδα. Είναι ο δρόμος ο οποίος ενώνει την νωρινή Μεσσηνία με την Αρκαδία στην περιοχή του Λυκαίου, ενώνει δύο περιοχές, ενώνει αρχαιολογικούς χώρους. Δουλεύεται, είναι περίπου 5 χιλιόμετρα και μας παραμένουν ακόμα 1.300 μέτρα τα οποία δεν μπορούν να ολοκληρωθούν την εργολαβία αυτή. Γι' αυτό εντάξαμε και σε αυτό το έργο 150.000 για να ολοκληρωθεί αυτός ο δρόμος μέχρι το δρόμο της Νέδας. Βεβαίως είναι κάποια άλλα μικρότερα έργα όπως είναι ο κόμβος περιβολίων, επειδή έχει τη συντετήρια Μεγαλόπολης που οδεύει από τον Μωρέα, δρόμο του Μωρέα προς τη Μεγαλόπολη. Σε ένα σημείο έγινε κόμβος για περιβόλια, εκεί δεν υπάρχει δρόμο για περιβόλια, είναι ένας κομματόδρομος και βάλαμε χρήματα για να φτιάξουμε το δρόμο αυτό προς τα περιβόλια, προς το Μπουτσαρά. Επίσης ένα κανάλι αρδευτικό στην περιοχή των Κάτω Καριών με 50.000 προϋπολογισμό. Ένα αίτημα το οποίο μας έθεσαν από τη Μεγαλόπολη και το βάζουμε χρήματα της περιφέρειας Πελοποννήσου είναι για το στέγαστρο στο πιστό γυμναστήριο Μεγαλόπολης, το οποίο έχει πάθει μεγάλη φθορά και μάλιστα στις τελευταίες βροχές που ήμουν και αυτό της μάρτυρας, που ήμουν εκεί, είχε γεμίσει κάτω το παρκέ του γηπέδου Μπενερά, δηλαδή σε μεγάλο σημείο. Προσπαθούσαν μέρες να αντλήσουν τα νερά από το παρκέ και υπάρχει φόβος να καταστραφεί και το παρκέ. Γι' αυτό λοιπόν η περιφέρεια Πελοποννήσου, από το ποσό που ξαναλογεί, έβαλε 70.000 για να γίνει η αποκατάσταση του στεγάστρου στο κλειστό γυμναστήριο της Μεγαλόπολης. Και άλλα μικρότερα έργα, τα οποία δεν θέλω να φερθούν αναλυτικά, θα τα βγάλουμε σε δελτίο τύπου. Ο Δήμος Μεγαλόπολης έβαλε ένα έργο για πεζοδρόμια σε κάποια είσοδο της Μεγαλόπολης με 100.000, καθώς επίσης βάλαμε 20.000 για μεταφορά των μαθητών στο ΙΕΚ Λεονταρίου, προβλέπεται αυτό για επιμόρφωση των κατοίκων μέσα από το πρόγραμμα του ΙΑΠ. Υπάρχει το ΙΕΚ το οποίο λειτουργεί στο Λεοντάρι με πάρα πολλές ειδικότητες, υπάρχει δυσκολία με τους μαθητές να πηγαίνουν εκεί, γι' αυτό πληρώνουμε 20.000 για όλο το χρόνο για μεταφορά των μαθητών Μεγαλόπολη Λεοντάρι και Λεοντάρι Μεγαλόπολη. Και επίσης και κάποια άλλα μικρότερα έργα. Αυτό μας πείτε και δύο λόγια. Το μεγαλύτερο έργο από το Δήμο Μεγαλόπολης είναι μια μελέτη η οποία αφορά την επίπτωση από τη λειτουργία του εργοστασίου στην περιοχή. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή μελέτη, μεγάλη μελέτη, η οποία θα την κάνει το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο μάλλον την κάνει, αν δεν κάνω λάθος, Αθηνών. Και αυτή η μελέτη για πρώτη φορά ελέγχονται πάρα πολλοί παράμετροι όσο αφορά τις επιπτώσεις που έχει το εργοστάσιο στους κατοίκους της περιοχής. Αυτά ήθελα να πω για το σημερινό λιμπτώσιμο. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα πάρουμε κάποια χρήματα από την ΔΕΗ ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα μεγαλύτερα έργα. Αυτό που βγαίνει σήμερα από την κουβέντα μέσα στην Επιτροπή Παρακολούθησης είναι ότι πρέπει να ρίξουμε το βάρος στην ανάπτυξη. Και δύο θέματα τα οποία θίχτηκαν πάνω στον τομέα αυτό ήταν πρώτον να κάνουμε ένα αίτημα στην κυρία Καραπαραγιώτου, την υπεύθυνη αρχαιοτήτων αρχαιολογίας στην Αρκαδία, της εφορίας αρχαιοτήτων Αρκαδίας, να μας κάνει μια πρόταση τι μπορούμε να κάνουμε ακόμα στην περιοχή του αρχαίου θεάτρου. Ένα αίτημα παλαιότερο της αρχαιολογικής υπηρεσίας ήταν να κάνουμε μια γέφυρα, να ενώσουμε τους δύο αρχαιολογικούς χώρους, το αρχαίο θέατρο με το αρχαίο με το βουλευτήριο, το οποίο στη μέση περνάει ο ποταμός Ελισσόνας. Ήδη εκεί τρέχει μια μελέτη οριοθέτηση ποταμού και να κάνει γέφυρα χρειάζεται οριοθέτηση. Είπαμε λοιπόν, ζητήσαμε, αποφασίσαμε σήμερα σαν Επιτροπή, από την κυρία Καραπαραγιώτη να ζητήσουμε να μας κάνει μια πρόταση για τι περαιτέρω πρέπει να γίνει στο αρχαίο θέατρο και γενικά στον αρχαιολογικό χώρο για να ανέβει η επισκεψιμότητα. Θα κάνουμε ένα επίσημο αίτημα στην αρχαιολογική υπηρεσία της Αρκαδίας και περιμένουμε την απάντηση να μας προτείνει η κυρία Καραπαραγιώτη τι χρειάζεται. Και το δεύτερο, είπαμε να ρίξουμε το βάρος στα μονοπάτια, είναι μια περιοχή η οποία. Νομίζω ότι ταιριάζει ο περιπατητικός τουρισμός, να κάνουμε μια μελέτη για μονοπάτια στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης,
ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τουριστικά την περιοχή, η οποία διαθέτει όλες εκείνες τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις που χρειάζονται για να αναπτυχθεί τουριστικά μέσα από το φυσικό περιβάλλον αλλά και τις αρχαιότητες που διαθέτει. Τέλος πάντων, Φωνή Βόντος εν διαρρήμο δεν μας απάντησε η ΔΕΗ στο αίτημά μας να βάλει τουλάχιστον τα χρήματα του 2013. Έχουμε βάλει ως όριο μέχρι τέλος του έτους να μπουν τα χρήματα της παραγωγής του 2013. Τα οποία είναι, το 2013 είναι 4.030.897 ευρώ. Ήδη έχουν βγει και η παραγωγή του 2014 που είναι 3.900.000. Έχουν καταναλωθεί δεν έχουν τα χρήματα, κατανοητό μιλάω. Και το 2015 που είναι 3.627.000. Υπάρχει μια πτωτική πορεία παραγωγής λιχνίτη στην περιοχή. Άρα λοιπόν η ΔΕΗ μας χρωστάει μέχρι στιγμής 4 εκατομμύρια του 2013 και 4 περίπου του 2014 και 3.600 είναι περίπου πόσο και 11,5 εκατομμύρια οφείλει η ΔΕΗ να μας δώσει από τις παραγωγές του 2013, 2014 και 2015 και ήδη τελειώνει και το 2016. Δεν απάντησε λοιπόν η ΔΕΗ στο αίτημά μας αυτό, στην επιστολή μας αυτή, σε τηλεφωνική επικοινωνία την οποία ήρθα εγώ επανειλημμένος με τον κύριο Γαλίτη, τον πρόεδρο των ορυχείων. Μου λέει, σας παρακαλούμε, περιμένετε ακόμα, κάτι θα κάνουμε και μου ζήτησε μάλιστα να στείλουμε μια καινούργια επιστολή με σημερινή ημερομηνία, γιατί έστειλε επιστολή και οι άλλες δύο περιφερειακές ενότητες, ο Ζάκης και της Φλόρινας, και θα συζητηθούνται, λέει, σύντομα στο Συμβούλιο της ΔΕΗ. Με την ανταλλαγή επιστολών δεν θα λυθεί αυτό. Η ΔΕΗ, ως γνωστό, αντιμετωπίζει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Άρα για τις υποχρεώσεις της, τις οποίες αφορά τους Δήμους και την Ανταλλαγή. Το ποσό είναι συνολικό αυτό, Κώστα, έτσι. Μιλάω και για Δήμους και για Περιφέρεια. Ναι, ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι ο μόνος τρόπος ο οποίος για να διεκδικήσουμε τα χρήματα είναι με την νομική στήριξη εξειδικευμένου νομικού. Αυτή την εποχή των γνωρίων του Εξάρου η ΔΕΗ αντιμετωπίζει πρόβλημα αριστότητα. Πώς δεν μπορεί να εξοφλήσει ούτε τις υποχρεώσεις της προς τρίτους, προμηθευτές, εργολάβους και ούτω καθεξής. Και βέβαια αυτό γίνεται γιατί. Γιατί τα ληξιπόδεσμα χρέη προς τη ΔΕΗ είναι περίπου 2 δις. Είναι τεράστιο νούμερο. Προσπαθεί ο πρόεδρος με διάφορους τρόπους, με δόσεις μεγάλες, 36 δόσεις, παράταση, ξαναπαράταση, να μαζέψει κάπως τα χρήματα. Πιστεύω ότι αν κινηθούμε νομικά, αν κινηθείτε νομικά, δεν έχει να κερδίσετε τίποτα παρά να χρονοτριβήσει πάρα πολύ μέχρι να βγει μια απόφαση. Δηλαδή, όταν βελτιωθεί κάπως η ρευστότητά της ή μπορέσει και εξοικονομήσει κάποια χρήματα, τώρα γίνεται σε εξέλιξη διάφορα σενάρια. Ότι με την πόλη σου θα πάρει κάποια χρήματα από το Τιμηνέο και κάποια άλλα χρήματα, αυτά θα μπορέσει να καλύψει κάπως τις υποχρεώσεις της προς τρίτου. Νομίζω ότι όταν η περιφέρεια μιλάει με τα στελέχη της ΔΕΗ, μπορεί να πάρει την απάντηση που θέλει να πάρει. Δεν χρειάζεται να κάποια επιτροπή. Άρα λες και εσύ να πάμε να κάνουμε μια συνάντηση με τον πρώτο ΔΕΗ. Όχι, μια επικοινωνία της περιφέρειας με τη ΔΕΗ. Όταν η περιφέρεια μιλάει... Η επικοινωνία είναι γραπτός και δεν πήραμε απάντηση. Λοιπόν, πέρα από το γραπτός υπάρχει και το προφορικός. Εντάξει. Αυτό είναι ο περιφερειάρχης και να έρθει. Λοιπόν, και νομίζω ότι θα πάρει την απάντηση η οποία θα είναι δικαιολογημένη γιατί γίνονται όλα αυτά. Από εκεί και πέρα η διαδικασία της... Αυτά που ο πρόσωπος της ΔΕΗ είναι σημαντικά και σημαντικά, θα πάρω στο εξής. Μπορεί η ΔΕΗ να, στη συνεργασία μαζί μας να κάνει ένα τύπο διαγραμματισμό, να δίνει κάποια χρήματα, να μην πάει κάτι μιλάει το πρόγραμμα. Γιατί χωρίς χρηματοδότηση, έστω και ελάχιστη, δεν μπορεί να προχωρήσουμε. Το ξέρουμε αυτό. Είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν ή πρέπει να πληρωθούν. Είναι πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λεφτά ώστε να είμαστε όλοι καλά και να έχουμε αποτέλεσμα. Για μένα η δικαστική οδός είναι πιο εύκολη, όχι πιο δύσκολη. Γιατί νομίζω ότι δεν θα είναι δύσκολο να βγει μια διαταγή ισχυράς. Είναι πολύ συνήθις. Γιατί είναι τώρα πιο σημαντικό από ποτέ. Αυτή τη στιγμή οι δικές μας επιστολές ζητάμε όλο το ποσό. Όντως μπορεί να μην είναι στη θέση να μολύνουν όλο το ποσό αυτή τη στιγμή. Αλλά πρέπει και οι ίδιοι να μπουν σε μια διαδικασία να σκεφτούν ποιο είναι το ποσό που μπορούν να δίνουν και κάθε πότε. Και να ξεκινήσουμε με μια
τέτοιου τύπου συνάντηση και κουβέντα. Εάν αυτά δεν φτάσουν σε κάποιο αποτέλεσμα, τότε προφανώς η νομική λύση είναι η λύση την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε. Το μετάκιο στο ύψος του 9%. 1% έχουν πει στα χρήματα, είναι 8,5 εκατομμύρια κλεισμένα, το 1% τα οποία δείξατε χθες το 5-12. Θα έλεγα λοιπόν στη συνάντηση αυτή να βάλουμε και το θέμα αυτό, να μας δώσουν το δικαίωμα να επιλέγουμε κι εμείς σε ποια τράπεζα θα πάρουμε τα χρήματά μας για να κερδίσουμε κάτι παραπάνω. Έτσι, να βάλουμε και τα δύο θέματα αυτά λοιπόν στη συνάντηση. Συμφωνείτε? Ναι. Για το θέμα το δεύτερο, εγώ προσωπικά θα καταψηφίσω.